Δημιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Να δούμε λίγο τι μέτρα εφαρμόζει η κυβέρνηση από σήμερα. Ναι, κύριε Κυριάκου, όπως έχει αναφερθεί, βρισκόμασταν από την πρώτη στιγμή σε επαφή και παραμένουμε. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί με την ειρηνευτική δύναμη, ούτως ώστε να διασφαλίσει το καθεστώς της νεκρής ζώνης και να αποκατασταθεί η κατάσταση όπως είχε πριν από την Δευτέρα. Αναμέναμε και αναμένουμε η ειρηνευτική δύναμη, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, να διασφαλίσει το καθεστώς της νεκρής ζώνης. Είχαμε διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα γίνει άμεσα και αυτό είναι η ενημέρωση που έχουμε και τώρα. Την ίδια στιγμή όμως. Ναι, αλλά το άμεσα ήταν από πριν 3-4 μέρες. Η κάμερα παραμένει ακόμη εκεί στο σημείο, κύριε Λετιμπιώτη. Είναι αυτόν τον λόγο ακριβώς, κύριε Κυριάκου, που έχει ξεκινήσει να τίθεται σε εφαρμογή η ενεργοποίηση των μέτρων σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των μέτρων, τα οποία στοχεύουν στο να ενισχύσουν το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής, που θα μπορούν να μας επιτρέπουν να αξιολογούμε, να παρακολουθούμε πιο στενά τις εξελίξεις, αλλά και που θα συμβάλλουν στις προσπάθειες της ειρηνευτικής δύναμης για αποκατάσταση της κατάστασης. Δηλαδή, είναι μέτρα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία, θα φανούν, θα τα αντιληφθούμε ή δεν θα τα αντιληφθούμε. Είναι οργανωμένα μέτρα για να έχουν αποτέλεσμα, είναι δεξιά και αριστερά. Όχι, δεν είναι δεξιά και αριστερά, κύριε Κυριάκου. Είναι στην βάση ενός σχεδιασμού που είχε γίνει από την πρώτη στιγμή που παρακολουθούσαμε στενά τα γεγονότα στην Άγιο Δομέτιο. Είναι στην βάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού και κάποια εξ αυτών θα είναι αντιληπτά. Ναι. Κάποια άλλα ασφαλώς όχι. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ξέρω, το πρωί δεν είπατε συγκεκριμένα. Απλά είχε πει ο πρόεδρος ότι κάποια θα ανακοινωθούν και κάποια όχι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα ανακοινωθεί απολύτως τίποτα. Δεν είπε ο πρόεδρος. Είπε ο πρόεδρος κάποια θα είναι ορατά, κάποια ναι. Δεν θα είναι. Αυτό έχει πει η κυρία Κυριάκου. Δεν θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής ενδεχομένως τις επόμενες ώρες να αντιληφθούν κάποια εκ των μέτρων τα οποία τίθενται σε εφαρμογή. Τώρα με την Πύλα έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, κύριε Λετιμπιώτη? Δεν έχουμε, κύριε Κυριάκου. Βρισκόμαστε σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη επίσης για το ζήτημα της Πύλας. Εμείς επαναλαμβάνουμε με κάθε εμφαντικό τρόπο την πρόθεσή μας για υλοποίηση των προνοιών της συναντήληψης και αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η θέση μας που μεταφέρουμε με κάθε ευκαιρία, τόσο και στην ειρηνευτική δύναμη αλλά και στις επαφές που έχουμε. Να αναφέρω απλά για το ζήτημα του στο Μαρίας Χάους στον Άγιο Δομέτιο ότι και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς ο μόνιμος αντιπρόσωπος μας στη Νέα Υόρκη είχε αποστείλει χθες επιστολή στην κυρία Αντικάρλο και στον κύριο Λακροά, τους βοηθούς γενικούς γραμματείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς για να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι η ειρηνευτική δύναμη θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους εντολής της. Μάλιστα. Πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο προκύπτει με τον Γενικό Ελεγχτή. Λέει παράνομο, λέει, που μεταφέρονται τα παιδιά του Προέδρου με τα οχήματα εκεί του, τα υπηρεσιακά. Κύριε Κυριάκου, ναι, το έχουμε ενημερωθεί για την έκθεση του κύριου Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τα υπηρεσιακά οχήματα, ότι δεν πρέπει. Να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας και τίθενται ζητήματα ασφάλειας. Κύριε Κυριάκου, μετά την επίσκεψη του κύριου Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο σπίτι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στο μπάνιο, στην κρεβατοκάμαρα για να επιθεωρήσει την ανακαίνιση, μετά τα προχθεσινά δημοσιεύματα περί δήθεν υπεροριών, τις οποίες ποτέ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αιτήθηκε και ουδέποτε του καταβλήθηκε επίτομα για υπερορίες, και αυτό είναι κατηγορηματικό και αναμένουμε την ελεκτική υπηρεσία να διαψεύσει αυτά τα δημοσιεύματα. Εννοείται ότι αυτό ότι πρέπει να επιστρέψει υπερορίες όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ποτέ, κύριε Κυριάκο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ουδέποτε έλαβε υπερορίες. Και αυτό είναι, πρέπει να το καταστήσουμε σαφές για ακόμα μια φορά και αναμένουμε από την ελεκτική υπηρεσία να αποκαταστήσει την αλήθεια. Τώρα, κύριε Κυριάκο, είναι αυτή η τελευταία εξέλιξη. Να πω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι το τι συμβαίνει και σε άλλα κράτη, τα οποία οι πρόεδροι των κρατών, οι ηγέτες των κρατών έχουν ανήλικα παιδιά. Είναι ζητήματα ασφάλειας, τα οποία δεν είμαι εγώ αρμόδιος να τα κρίνω, ούτε νομίζω η ελεκτική υπηρεσία καθηκόντος. Δηλαδή, αλλού τα παιδιά των πρόεδρων πώς μεταφέρονται, πώς μετακινούνται σε άλλες χώρες? Ακριβώς, κύριε Κυριάκο, αυτή είναι μια απάντηση νομίζω που θα πρέπει να. Που την ξέρουμε όλοι. Είναι ζητήματα, αντιλαμβάνεστε, ασφάλειας, η οικογένεια, η άμεση οικογένεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Και είναι εδώ που θα πρέπει, σύμφωνα και με τις αρμοδιότητες, με τις εξουσίες, με τα καθήκοντα του ενός εκάστοτε, να μπορέσει να λαμβάνονται και οι αποφάσεις ή οι συστάσεις οι οποίες γίνονται.
Νομίζω μπορεί να κρίνει η κοινωνία, κύριε Κυριάκου, καλύτερα ή μπορεί να μας κρίνει η κοινωνία στο σε ποιο βαθμό θα πρέπει ή όχι να τοποθετούμαστε. Μας είπατε ότι έκανε περιοδεία, είδε το σπίτι, είδε την ανακαίνιση εκεί του Προεδρικού. Τα έψαξε Ναι, όλα. επιδιόρισε ο ίδιος την αναγέννηση στο Προεδρικό Μέγαρο, που μπήκε και στο χώρο που διαμένει ο Πρόεδρος, στον μπάνιο, στην Όταν λέτε κρεβατοκάμαρα. στον μπάνιο, γιατί πήγε στον μπάνιο. Να επιθεωρήσει προφανώς τους χώρους που έχει γίνει η αναγέννηση. Μάλιστα. Εμείς, Συνεπώς, αυτό που λέμε, όλα έχουν γίνει νόμιμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι γνωστός στην κοινωνία, είναι η προσήλωσή του στην νομιμότητα, δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Η συνεργασία με όλους τους ανεξάρτητους θεσμούς επιθυμούμε και θέλουμε να είναι αγαστή. Την ίδια ώρα όμως θα πρέπει να υπάρχει και η σωστή απόδοση των δεδομένων και της αντικειμενικότητας που θα πρέπει να είναι αυτονόητη. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν στην βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που του είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα ως κυβερνητικού εκπροσώπου. Η απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου, κύριε Κυριάκου, κοινοποιήθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά και στον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, που ήταν και τότε γενικός ελεγκτής. Και τώρα βλέπουμε 10 χρόνια μετά, σχεδόν ακριβώς 10 χρόνια μετά, να επανέρχεται ένα ζήτημα το οποίο είναι βάση και των νομικής συμβουλής και του τότε Γενικού Εισαγγελέα και μεταγενέστερων νομικών γνωματεύσεων σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Βλέπετε, και διακρίνεται μια αιμονία από τον Γενικό Ελεγκτή προς τον Πρόεδρο, κύριε Λεδιμπιώτη? Δεν ξέρω, κύριε Κυριάκου, ούτε μπορώ εγώ να αποδώσω αιμονή. Αυτό που μπορώ να πω, και αυτό νομίζω τεκμηριώνεται και από τα δεδομένα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελεγκτική υπηρεσία απασχολείται προσωπικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο εμείς θα αναμέναμε και αυτό το οποίο αναμένουμε είναι τουλάχιστον να διαψεύσουν αυτά τα οποία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήθεν λάμβανε υπερορίες. Δηλαδή, όταν λέτε, πείτε, ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής πήγε στον μπάνιο και στο υπνοδωμάτιο του Προέδρου ή έστειλε ανθρώπους του? Η ενημέρωση που έχω, κύριε Κυριάκο, ότι ο ίδιος επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο για να επιθεωρήσει την αναγέννηση. Από πότε έγινε αυτό? Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, στην αρχή ήταν νομίζω, στην αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας, μόλις ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση, η οποία ανακαίνιση, να επισημάνω, ήταν σύμφωνα με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου που συμπεριλαμβανόταν, που είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Είναι πράγματα να δούμε τι θα πει και ο κύριος Πετρίδης. Θα τον έχουμε σε λίγο. Συνεπώς, εσείς για όλα έχετε απαντήσεις. Θα συνεχίσουν τα παιδιά του Προέδρου να μεταφέρονται όπως μεταφέρονται τώρα? Υπάρχουν συστάσεις, είμαι βέβαιος ότι θα τοποθετηθεί, η έκθεση αφορά την αστυνομία, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει τοποθέτηση και από πλευράς της αστυνομίας. Επαναλαμβάνω, είναι ζητήματα ασφάλειας, κύριε Κυριάκου, και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και της οικογένειάς του. Και σε αυτά τα ζητήματα αρμόδια είναι η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές της χώρας. Μάλιστα. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Πετρίδη.